Πώς αισθάνεσαι, πες μας. Αισθάνομαι καλά, σεφ. Mm-hmm. Γεμάτος. Έφτασα εδώ που έφτασα. Καλές εμπειρίες. Καλές γνωριμίες. Εντάξει, μόνο καλά. Δεν υπάρχει κάτι κακό δηλαδή που να με στιγματίσει στη συνέχεια. Ο πρώτος στόχος ήταν να πάρεις την ποδιά. Ναι, με γίδα και τραχανά. Το δεύτερο μαξιλαράκι, ποιο ήταν, ποια θέση. Δεν είχα όριο μετά. Ήθελα να το ζήσω και να περάσω όσο πιο καλά γίνεται. Mm-hmm. Και νομίζω πήγε μια χαρά μέχρι στιγμής. Δεκάδα, δεν πήγε άσχημα. Καθόλου άσχημα. Όλα τα οι καλύτεροι παιχταράδες του ποδόσφαιρου το 10 έχουν. Επιστροφή στο μαγαζάκι να κάνω τουρτίτσες για τα παιδάκια, να δίνω χαμόγελα. Και τώρα ξεκινάνε όλα. Τι να πω. Αν μπορώ να πω τώρα τελειώνει, είμαι μεγαλύτερος ψεύτης. Τι θα σου λείψει περισσότερο, πιστεύεις? Κοίτα, τα πάντα σε αυτά. Mm-hmm. Πιο πολύ δοκιμασίες, το άνοιξε το κουτί, αντεσκέψου, βάλει το μυαλό σου σε μια ροή να σκεφτεί, να κάνει πράγματα. Αυτά. Από ανθρώπους ποιοι θα σου λείψουν περισσότερο? Κανένας. Δεν θέλω να δω τη φωτογραφία, κανένα. Για τουλάχιστον ένα χρόνο. Δεν θέλω ούτε τηλέφωνο να μου πάρω. Αλήθεια, ούτε τηλέφωνο. Ποιος θα ήταν για σένα ο ιδανικός τελικός? Θέλω άγγελο με Αλέξανδρο. Άγγελο με Αλέξανδρο στον τελικό. Ναι. Αυτό. Μόνο για αυτούς θα έρθω. Αν είναι άλλους δεν έρχομαι. Πες και τρία ονόματα που θα φύγουν νωρίτερα. Θα το πάω ρεαλιστικά έτσι όπως θα γίνει. Θα φύγει η Λαζαρίδου πρώτα. Μετά θα φύγει ο Μότο και μετά θα φύγει η Μπέικ. Θα μείνει... Και μετά ο Μπουρφύρης. Έτσι είσαι. Κάτσε, μπορεί να έχει επιστροφές, περίμενε. Εντάξει, εντάξει. Στάζεις. Μέλι, στάζεις. Μέλι. Σ' αγαπάω όλους. Ναι, καλά, εννοείται. Σκέψου, να σου πω, μπορείς να πεις δύο προτάσεις, να θεωρήσουμε ότι δεν τους συμπαθούσες καθόλου. Και να πεις δύο προτάσεις. Μα κατά βάθος, σεφ, τους αγαπώ. Τι να πω τώρα, να ξεκινήσω τα μέλια, τι να. Κοίτα, πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλον. Ναι. Κοίτα λίγο πώς είναι. Κοίτα. Ωραία, λοιπόν, να σου λέω ένα όνομα και θα λες μια λέξη, Άγγελος. Παρασάνταλο. Τράκας. Αλληλούια. Ηλίας. Άρτζιμπούρτζι. Άρτζιμπούρτζι. Δημήτρης. Βουκουβάλας. Αλέξανδρος. Διογένης. Μότο. Διογένης. Κλειδοπίναγο. Και Πορφύρης για το τέλος. Πορφύρης είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Μάλιστα. Είναι το σλάνκ του Θόδωρα. Το κρανιώτικο. Θόδωρα, εδώ είναι αυτή η άβολη στιγμή που ζητάμε την ποδιά. Μια χαρά είναι, σαφ. Ωραία. Μια χαρά. Φαντάκο, δεν έχει πάρα πολύ. Όχι, ρε, τι φιλιά. Θέλω φιλιά. Για να μην σε φιλήσουμε τα μουσια εδώ. Μάτσα μουτσα εδώ. Αχ, 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 είχα σκουπίσει τον υδρότα πάνω στην πίτα. Ναι. Φωτογραφία. Δείξε και μια βαθμολογία. Πες, πες. Ευχαριστώ όλους, όλες, τα πάντα. Γεια σας. Γεια σας, Θόδωρα. Ό,τι και να πω είναι λίγο αυτή τη στιγμή για τον Θόδωρο. Πολύ αληθινός. Θα λείψει σίγουρα. Κοιτάξτε, δεν γίνεται να έρθεις σε αυτό το διαγωνισμό και να μην ζεις αυτό το μαγικό συνέστημα, αυτό το μάτο. Αυτό δεν είναι ανεπανάληπτο. Δεν μπορώ να δεν περιγράφεται αυτό το κομμάτι. Αυτό δηλαδή, όποιος και να το δει, όποιος να το ακούσει αυτό το πράγμα, δεν περιγράφεται. Μαγείρεψα σε πρεσβεία. Με τον πρέσβη, είδα τον πρέσβη. Ό,τι φωτογραφία δεν υπήρχε πριν από τον πρέσβη. Πήγαμε σε πόστο υποθεσίες. Είδαμε μέρη. Είδαμε υλικά. Είδαμε σεμινάρια. Και δεν περιγράφονται όλα αυτά. Δεν πληρώνονται, όχι με 50.000 ευρώ. Με 10 του μέρα δεν πληρώνονται αυτά. Δεν πληρώνονται αυτά τα πράγματα που πέρασε από εμάς. Είναι εσωτερικής αξίας όλα. Όλα. Αμπρέ! Bye!